Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το κράτος που λειτουργεί με κριτήρια να συμφέρονται με το επιχειρηματικό νομίζω και τις αλλογές της οικονομίας. Δεν σταματάμε τις ελπίδες μας ενέσεις και παπαστικές αγαπάτες κυβερνητικών μεταλλαγών. Έχουμε εμπιστοσύνη στην οργάνωσή μας, στα συνδικάτα μας, τη δύναμη της ελληνικής λαϊκής οργάνωσης, τη δύναμη της κοινής δράσης. Εργαζόμενοι να μην παρήσει την κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο. Η εργατική πρωτομαγιά είναι σήμερα η μετάθεση της 1ης του Μάη λόγω του Πάσχα να γιορταστεί σήμερα, να τιμηθεί σήμερα η μέρα της πρωτομαγιάς. Μέρα η οποία έχει καθιερωθεί από το 1886 με την δολοφονία των εργατών στο Σικάγο και την καθιέρωση της, για τη διεκδίκηση μάλλον του οκτάωρου, με οκτάωρο δουλειά, οκτάωρη ανάπαυση και οκτάωρο ύπνο. Αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα σήμερα διακυβεύονται από το νομοσχέδιο το οποίο είναι υποκατάθεση. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν το έχουμε δει. Το νομοσχέδιο αυτό έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, που σημαίνει όταν αυτό θα έρθει για ψήφιση θα μας πούνε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπει την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, προβλέπει τις ατομικές συμβάσεις, που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος θα πηγαίνει στον εργοδότη του, σε μένα παραδείγματος χάρη, για να τα πούμε. Αν ποτέ μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι μια τέτοια προοπτική έχει βάση. Και δεν μιλάω, για να μην μιλάμε συγκεκριμένα για όλους τους εργοδότες, η πλειοψηφία των εργοδοτών, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, σήμερα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εργασία των εργαζομένων. Όπως επίσης και η κατάργηση του οκταώρου, με την επέκτασή του σε δεκάωρο, από τον οποίο οι 2 ώρες δεν θα πληρώνονται, αλλά θα τοκίζονται σε εισαγωγικά μελλοντικά, ούτως ώστε να τα πάρει ο εργαζόμενος για όταν θα ισοβαρήσει τις 2 παραπάνω ώρες. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι είναι απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Κύριε Ρουσανιώτη, με δεδομένο ότι προχθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κάνει πίσω η κυβέρνηση και θα το προωθήσει το νομοσχέδιο, εσείς θα καλέσετε τις κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα απέναντι σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα και έξω από τη Βουλή θα δώσει με όλες τις δυνάμεις έτσι να μπορέσει να ακυρώσει αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά στο κάτω-κάτω απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι και του ελληνικού λαού, ο οποίος όταν κληθεί να επικυρώσει ή να απορρίψει τα μέτρα τα οποία μεθοδεύει σε ό,τι αφορά την εργασία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προηγουμένως, κύριε Θεψανιώτη, στην πλατεία του κυριακού Νικολάου επικράτησε μια μεγάλη ένταση με κάποια στελέχη από το ΠΑΜΗ και άλλα συνδικαλιστικά σωματεία. Τι ακριβώς συνέβη μαζί με εσάς, εννοώ? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα οι εργαζόμενοι πρέπει ενωμένοι να δίνουν τη μάχη ενάντια στα αντιλαϊκά και αντιεργασιακά νομοσχέδια. Νομίζω ότι δεν θέλω και δεν πρέπει να σχολιάζω τέτοιες ενέργειες οι οποίες δεν βοηθούν μάλλον να το πω διαφορετικά, ρίχνουν νερό στο μήλο της αντίδρασης. Και η αντίδραση αυτή τη στιγμή είναι η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας.